Ήτα κεφάλαιο, 18 κεφάλαιο και 24 εδάφιο. Σελίδα 981, Ιώτα Ήτα 24. Από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, 18 κεφάλαιο, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και 24 εδάφιο. Ιουδαίος της ονόματι Απολλός Αλεξανδρεύς το γένος, ανήρ λόγιος, κατήτησε εν Έφεσον ως της ήτο δυνατός εν τεγρας γραφές. Ούτως ήτο κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου και ζέων κατά το πνεύμα. Ελάλη και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου, γινώσκον μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρχισε να λαλεί με τα παρησίας εν τη συναγωγή. Ακούσαντες δε αυτόν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβον αυτόν και εξέθεσαν σε αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Επειδή δε ήθελε να περάσει στην Αχαΐαν, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητάς, προτρέποντες να δεχθώσει αυτόν, ως της ελθόν ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος. Διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία, αποδεικνύον δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανατορικά μέλη, ήλθε εις Έφεσον και ευρών τεινάς μαθητάς είπε προς αυτούς, «Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε». Ιδέ είπον προς αυτόν, «Αλλά ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμεν». Και είπε προς αυτούς, «Ιστί λοιπόν ευαυτίστητε, ιδέ είπον εις το βάπτισμα του Ιωάννου». Και είπεν ο Παύλος, «Ο Ιωάννης μεν ευάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαόν να πιστεύσωσιν εις τον ερχόμενον με ταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε ευαυτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτόν τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και λάλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ήσαν δε πάντες ούτοι άνδρες έως 12. Και εισελθών εις την συναγωγήν ελάλη με τε παρησίας, διαλεγόμενος τρεις μήνας και πείθων εις τα περί της βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως την έσε σκληρύνοντο και δεν υπήθοντο, κακολογούνται στην οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς απ' αυτούς, απ' αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς διαλεγόμενος καθημέραν εν το σχολείο τεινός, ώστις ελέγετο τύραννος. Έγινε δε τούτο επί δύο έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία νίκουσαν το λόγον του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίοι τε και Έλληνες. Και ο Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μαντήλια ή περιζώματα και έφευγον από αυτόν ασθένεια και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντα από αυτόν. Και την έσεκ των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επεχείρησαν να προφέρωσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες «Σας ορκίζομεν εις τον Ιησούν τον οποίον ο Παύλος κηρύττει». Και οι πράντοτες τούτο ήσαν επτά την έση Ιουδαίου αρχιερέως ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθέν δε το πνεύμα των πονηρών είπε «Τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον εξεύρω. Σεις δε τίν εσείστε και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος στον οποίον ήτο το πνεύμα των πονηρών και νικήσας αυτούς ίσχυσε κατά αυτόν ώστε γυμνή και τετραυματισμένη έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Και τούτο έγινε γνωστόν εις πάντας Ιουδαίους τε και Έλληνας τους κατοικούντας εις Έφεσον και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερώνονται στα πράξεις αυτών. Πολλοί δε και εξ εκείνων ήτινες έκαμνων μαγείας φέρονται στα βιβλία αυτών κατέκειον ενώπιον πάντων και αριθμίσαντε στα στιμάς αυτών εύρων 50.000 αργυρίου. Ούτω κρατεώς ύφξανε και ίσχυεν ο λόγος του Θεού. Αμήν. Στην Έφεσον λοιπόν πρώτος βρέθηκε ο Απολλός Αλεξανδρεύς το γένος, ανήρ λόγιος, ο οποίος ήταν δυνατός στις γραφές. Ένας άνθρωπος λοιπόν ιδιαίτερος που ήταν δυνατός στις γραφές, ήταν άνθρωπος λόγιος, αλλά δεν είχε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εδίδασκεν ακριβώς
τα περί του Κυρίου, αλλά η γνώση του ή το ελλειπής, διότι δεν εγνώριζε ούτε το βάφτισμα εν ύδατη, το οποίο εγίνεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη δεν εγνώριζε και ότι ο Ιησούς Χριστός υποεσχέθη και πραγματοποιούσε βάφτισμα εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, καθώς βρέθηκαν τουλάχιστον 12 μαθητές που άκουσαν το κήρυγμα του Απολλώ, πίστεψαν, δέχτηκαν και ο Απολλός έφτασε ο καιρός να απομακρυνθεί και να πάει στην Αχαΐα. Πριν όμως πάει στην Αχαΐα, συνάντησε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, οι οποίοι του εξέθεσαν ακριβέστερα την οδόν του Κυρίου, αναγνώρισαν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι από το Θεό και έδωσαν συστατικές επιστολές σε αυτόν, ο οποίος πλέον με πλήρη γνώση και προφανώς και με Πνεύμα Άγιο πήγε στην Αχαΐα, όπου ωφέλησε πάρα πολύ τους αδελφούς εκεί, καθώς και ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι εγώ εφύτευσα στην επιστολή του προς Κορινθίους, αλλά ο Απολλός επότισεν, αλλά ο Κύριος είναι αυτός που αυξάνει. Όμως το έργο του Θεού δεν ήτανε για τη σωτηρία 12 μαθητών ή και των συγγενών των ή και μερικών. Το έργο του Θεού ήταν να γίνει μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή ολόκληρη της Ασίας, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από ανθρώπους που είναι ζέοντες κατά το Πνεύμα και λόγοι ως προς την ιδιωτική του ζωή, χωρίς όμως να έχουν τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός λοιπόν είχε προετοιμάσει αυτό το ταξίδι, το τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, να γίνει στην Ασία με σημεία και τεράστια και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Θυμηθείτε ότι πριν από λίγα χρόνια, πριν από λίγο καιρό, ο Παύλος βρέθηκε στην Ελλάδα, ξεκίνησε από Φιλίππους, έφτασε Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Αθήνα, Κόρινθο και περιήλθε όλη την Ελλάδα. Και το κήρυγμα του διαπνεύματος Αγίου έφερε αναζωπήρωση σε όλη την Ελλάδα. Πριν όμως ξεκινήσει για τους Φιλίππους, η πρόθεσή του, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του δούλου του Θεού που διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, πριν ξεκινήσει η πρόθεσή του ήταν να πάει στην Ασία. Όμως σαν αληθινός δούλος του Θεού και γνήσιον τέκνο του Θεού, ζήτησε βοήθεια και οδηγία από τον Θεό δια Πνεύματος Αγίου και εμποδίστηκε από το Πνεύμα το Άγιο να μεταβεί στην Ασία, που δεν ήταν ακόμη τα πάντα έτοιμα, αλλά τα πάντα έτοιμα ήταν στην Ελλάδα. Και τον οδήγησε, έφτασε μέχρι την Τροάδα, εκεί έφτασε σε αδιέξοδο, και βρισκόμενος σε αδιέξοδο και προσευχόμενος μαζί με τους συνδούλους που τον ακολουθούσαν, ο Θεός τον επισκέφθηκε με ένα όραμα, έναν Μακεδόνα, να τον παρακαλεί και να τον προσκαλεί να έλθει για να τους βοηθήσει, ώστε συνεπέραναν ότι όταν κάποιος ζητάει βοήθεια, είτε φυσικός είτε πνευματικός, να συμπεραίνουμε ότι ο Θεός μας καλεί εκεί. Πήγε και πράγματι δημιουργήθηκε όλο αυτό το υπέροχο έργο στην Ελλάδα, το οποίο υπάρχει και μέχρι σήμερα. Και στη συνέχεια το Πνεύμα το Άγιο τον οδήγησε πλέον στην Έφεσο, εκεί όπου είχε φύγει μόλις ο Απολλός και είχαν μείνει οι μαθητές του, οι 12 μαθητές του. Και τώρα αρχίζει το διαφορετικό κήρυγμα και το διαφορετικό έργο του Θεού, όχι πλέον από τον Λόγιο και ζέοντα κατά το Πνεύμα Απολλώ,
αλλά από τον πλήρη Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως και πίστεως Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος συνάντησε τους 12 αυτούς μαθητές και το πρώτο ερώτημα που τους έθεσε, που είναι και το σημαντικότερο ερώτημα για τον κάθε πιστό, είναι: αφού επιστεύσατε, ελάβατε Πνεύμα Άγιο. Είναι το σημαντικότερο ερώτημα για τη ζωή, την προσωπική, την οικογενειακή και την εκκλησιαστική, που, στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο κάθε πιστός. Και οι μαθητές του Απολλώ γνωρίζανε προφανώς από τον Απολλώ μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Γι' αυτό η ερώτησή τους ήταν, η απάντησή τους ήταν: μα και αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, ακόμη δεν γνωρίζουμε, όντες εθνικοί, Εφέσιοι. Και η απορία, η λογική του Αποστόλου Παύλου ήταν: τότε εις τι ευαπτίστητε? Δεν ευαπτίστητε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Πώς λέγετε τότε ότι ούτε αν υπάρχει δεν γνωρίζετε? Και ομολόγησαν ότι δεν γνωρίζουν το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, εν το όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γιατί το μόνο που γνώριζαν ήταν το βάπτισμα του Ιωάννου, καθώς περί τούτου μόνο εδιδάχθησαν από τον Απολλώ. Όταν λοιπόν κατανόησαν την αληθινή διδασκαλία που έφερε τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, τα οποία έφερε ο Απόστολος Παύλος, άμεσα επίστησαν, προσευχήθησαν αυτοί και ο Απόστολος Παύλος επ' αυτών, και άπαντες έλαβαν Πνεύμα Άγιο με το κύριο χαρακτηριστικό να λαλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Και βεβαίως στη συνέχεια βαπτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι ο Κύριος αρχίζει τώρα ένα ωραίο έργο με τον Απόστολο Παύλο, τους συντρόφους του, αλλά και τους 12 Εφέσιους. Και το έργο ξεκίνησε με την διδαχή των Αποστόλων από τη συναγωγή, όπου ο Απόστολος Παύλος στους Ιουδαίους εκήρυται μετά Παρισίας και διελέγεται επί 3 μήνες, πείθοντας εις τα περί της Βασιλείας του Θεού. Όμως δεν υπήρχε ειρήνη σε αυτή τη συνάθρηση, σε αυτή τη συναγωγή, γιατί υπήρχαν δύο φρονήματα. Το ένα φρόνημα των μαθητών του Χριστού που επίθοντο στο κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον Απόστολο Παύλο, και το άλλο φρόνημα ανθρώπων οι οποίοι, επειδή δεν επίθεντο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, κακολογούσαν την οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους. Σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο λοιπόν περιβάλλον που υπάρχει, που υπάρχουν αντιθέσεις, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές γνώμες, που υπάρχουν σχίσματα, ακόμη και ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω δεν μπορεί να εργαστεί. Είναι απαραίτητο να συγκατοικούν εν ομονία οι αδελφοί, όπως μας βεβαιώνει και ο γεγραμμένος λόγος του Θεού δια του Δαβίδ του Ψαλτοδού, ο οποίος δια Πνεύματος Αγίου είπε: «Ιδού τι καλόν και τι τερπνόν να συγκοτικώσιν εν ομονία αδελφοί». Είναι και καλόν και τερπνόν να συγκατοικούν εν ομονία, που εν ομονία τι σημαίνει? Με ένα νου. Δηλαδή ομόφρονες, να έχουν το ίδιο φρόνημα, τις ίδιες σκέψεις, να υπάρχει ενότητα και επίσης ενότητα πίστεως, μάλλον όχι επίσης, συγκεκριμένα ενότητα πίστεως, που είναι η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, και ενότητα Πνεύματος Αγίου, που είναι η πρακτική και η νοοτροπία της Εκκλησίας δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί εκεί, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, έχει προσδιορισμένη ο Θεός την ευλογία και τη ζωή, τη σωτηρία. Στην ενότητα είναι προσδιορισμένη, στην ομόνοια, που η ομόνοια, όπως είπαμε, είναι ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου. Εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, σας παρακαλώ να είστε εντελώς ενωμένοι,
έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη. Εάν όμως υπάρχουν διαφοροποιήσεις, πρώτον στην καρδιά και στη ζωή κάποιου ανθρώπου, δηλαδή να περπατάει μεταξύ δύο φρονημάτων, και αυτό και εκείνο, μήπως δεν το έκανα καλά, μήπως το έκανα λάθος, μήπως το έκανα σωστά ή μήπως το έκανα λάθος. Δηλαδή αν υπάρχει διγνωμία, η Γραφή λέει ότι άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσες θεσοδείς αυτού. Δεν υπάρχει δηλαδή η ενότητα μέσα στην ψυχή του και στη λογική του, η ενότητα της πίστεως και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά το ίδιο πρέπει να υπάρχει και η ενότητα μέσα στην οικογένεια. Εάν μέσα στην οικογένεια δεν υπάρχει η ενότητα της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου, τότε δεν είναι προσδιορισμένη, και να το προσέξουμε αδελφοί αυτό, δεν είναι προσδιορισμένη εκεί ούτε η ευλογία ούτε η σωτηρία. Το ίδιο ισχύει και σε μια τοπική εκκλησία, το ίδιο ισχύει και σε κάθε χριστιανικό περιβάλλον. Γι' αυτό ο Κύριος μας αγωνίζεται να φτάσουμε στην ενότητα της πίστεως δίδοντας διακονίες στην Εκκλησία, και αγωνίζεται να φτάσουμε στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου οικοδομούντες την Εκκλησία με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Με τις διακονίες καταρτίζονται οι πιστοί, ο λαός του Θεού, εις την ενότητα της πίστεως, και με τις προσευχές και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου οικοδομούνται και φτάνουνε οι πιστοί στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Βλέποντας λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτό το γεγονός των δύο φρονημάτων, της ταραχής, της ανησυχίας, συνειδητοποίησε όπως και εμείς τώρα ότι εκεί δεν είναι προσδιορισμένη από το Θεό ούτε ευλογία ούτε σωτηρία. Γι' αυτό και πήρε απόφαση, απομακρύνθηκε από αυτόν και απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέραν με αυτούς στο σχολείο κάποιου που λεγότανε Τύρανος. Για να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία να εργαστεί ο Θεός με ευλογία και σωτηρία, συνειδητοποίησε ο Απόστολος Παύλος και εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού, πρέπει να απομακρυνθούμε και να αποχωριστούμε, που αυτός ο αποχωρισμός είναι ο αγιασμός μας. Αγιασμένος σημαίνει ξεχωρισμένος, απομακρυσμένος από αντιλογίες, από την ψευδόνυμο γνώση, από ετεροδιδασκαλίες, από ανθρώπους που δεν έχουν το ίδιο φρόνημα, την ίδια γνώμη, το ίδιο πνεύμα. Γιατί δεν μπορεί να εργαστεί αυτός ανάμεσα, ο Θεός, συγγνώμη, ανάμεσα σε αντιθέσεις. Μόνο στην ομοφωνία, στην ενότητα πίστεως και στην ενότητα Πνεύματος Αγίου υπάρχει πνευματικός νόμος, όπου με τα πάσης βεβαιότητος ο Θεός εργάζεται με ευλογία και με σωτηρία. Που σημαίνει ότι πρέπει να σπουδάζουμε την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Μέσα μας πρώτα να ξέρουμε ακριβώς το δρόμο τον οποίον πρέπει να περπατάμε, όντες μαθητές μόνο του Ιησού Χριστού, και αυτό ισχύει σε όλα. Να πάω να κάνω αυτή τη δουλειά ή την άλλη. Δύο φρονήματα, τέλειωσε, δεν μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος. Να πάω σε αυτή την εκκλησία ή στην άλλη. Δύο φρονήματα, δεν μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος. Να παντρευτώ αυτή τη γυναίκα ή την άλλη. Δύο φρονήματα, δεν μπορεί. Είναι ανάγκη όταν διακρίνουμε μέσα στην προσωπική μας ζωή ή στην οικογενειακή μας ζωή ή πολύ περισσότερο στην εκκλησιαστική μας ζωή, δύο φρονήματα ή και περισσότερα, να τρέξουμε στο Θεό σπουδάζοντες να εργαστούμε την ενότητα της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί με τη γυναίκα μου να διαφωνώ και να περιμένω να μας ευλογήσει ο Θεός. Δεν μπορεί με τους συμπρεσβυτέρους μου να διαφωνώ και να περιμένουμε να μας ευλογήσει ο Θεός και να σώσει ο Θεός. Δεν γίνεται.
Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αφού έκανε υπομονή 3 μήνες ολόκληρους και περίμενε, απογοητεύθηκε και πήρε πια τη σκληρή αλλά σωστή απόφαση. Απομακρύνθηκε από τη συναγωγή αυτή, απεχώρησε, αγίασε δηλαδή τους μαθητάς του Κυρίου και μόνο με τους μαθητάς του Κυρίου που ήταν ομόφρον, ομόψυχος, συνδιαλεγόμενος, κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αυτό έγινε 2 ολόκληρα χρόνια. Αλλά τα αποτελέσματα πια δεν είναι ούτε του Απολλώ, ο οποίος είχε κήρυγμα λογίου και ζέοντος κατά το Πνεύμα, αλλά χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ούτε τα αποτελέσματα του Αποστόλου Παύλου, που επί 3 μήνες προσπαθούσε μέσα σε ένα περιβάλλον αντιλογιών. Τώρα τα αποτελέσματα πια αρχίζουν να είναι ένδοξα, γιατί ο Θεός ευαρεστείται και αποφασίζει να ευλογεί. Αυτό έγινε επί 2 χρόνια, ώστε όλοι οι ακούοντες, οι κατοικούντες την Ασία, άκουσαν το λόγο του Κυρίου και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, και ο Θεός έκαμνε μεγάλα θαύματα δια των χειρών του Αποστόλου Παύλου, ώστε ακόμη και που τους ασθενείς εφέρονται από του σώματος αυτού μαντήλια και περιζώματα, και όταν άγγιζαν τους ασθενείς έφευγαν οι ασθένειες και ελευθερώνονταν οι άνθρωποι από τα πνεύματα της πονηρίας. Θαύματα που είναι μοναδικά και μέσα στη γραφή είναι μοναδικό αυτό το οποίο περιγράφεται. Δεν πιστεύω ότι ήταν μοναδικό γεγονός μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Πιστεύω ότι ήταν μοναδικό γεγονός που γράφτηκε, όπως ένα άλλο θαυμαστό μοναδικό γεγονός που περιγράφει ο Λόγος του Θεού ήταν όταν με τη σκιά του Πέτρου εθεραπεύονται οι ασθενείς και ελευθερώνονται οι δαιμονισμένοι. Αλλά αυτά γίνονται ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς μας βεβαιώνει ο Κύριος των δυνάμεων. Όμως και άλλα συμβάντα έλαβαν χώρα, δηλαδή υπήρχαν εξορκιστές Ιουδαίοι, οι οποίοι άκουγαν πως λειτουργούσε και ενεργούσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, ελευθερώνοντας από τα πνεύματα της πονηρίας τους πολλούς τότε κατεχομένους, γιατί ήταν ο καιρός ο κατάλληλος του Χριστού, και αποφάσισαν και αυτοί, βλέποντας την αποτυχία τους με τις προσπάθειες τις Ιουδαϊκές να επιτύχουν την ελευθερία των ανθρώπων. Ήταν μάλιστα 7 αδελφοί ενός αρχιερέως που ονομαζόταν Σκευάς, και προσπάθησαν και αυτοί να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο εκήρυτε ο Παύλος, αναγνωρίζοντας ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται μόνο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αλλά κατάλαβαν λάθος, γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται ναι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, αλλά από ανθρώπους και χρησμένους δια Πνεύματος Αγίου από τον Ιησού Χριστό. Από ανθρώπους που κατοικούσε μέσα ο Χριστός. Από ανθρώπους που μίλαγαν, και όταν μίλαγαν δεν μίλαγαν αυτοί, αλλά μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος. Γι' αυτό στην προσπάθειά τους αυτοί προσπάθησαν να επιτιμήσουν τον σατανά μέσα στους δαιμονισμένους, λέγοντες «Σας ορκίζομαι εις τον Ιησούν, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει, εξέλθετε από αυτόν». Και πάρα πολύ αποκαλυπτικά μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι ο δαιμονισμένος, και μάλιστα όχι ο άνθρωπος αλλά ο κατοικών μέσα σε αυτόν δαίμονας, απάντησε λέγοντας «Τον Ιησούν τον γνωρίζω και τον Παύλο εξεύρω, αλλά εσείς ποιοι είσαστε δεν ξέρω». Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί,
ότι γνωστεί και στο Θεό και στο διάβολο για την εξουσία και για τη δύναμη είναι τα παιδιά του Θεού, οι δούλοι και οι δούλες του Θεού, οι οποίοι όμως κηρύττουν και ενεργούν εν το ονόματι του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Και μπροστά σε αυτή την πρόκληση που έκαναν οι 7 ιοί του Σκεβά, ο άνθρωπος ο δαιμονισμένος επίδησε πάνω σε αυτούς και το πνεύμα των πονηρών που ήταν εντός ενίκησε αυτούς, υπερίσχυσε, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγαν εκ του οίκου εκείνου. Γι' αυτό μια φορά ακόμη πρέπει να τονίσουμε ότι με τα πνευματικά πράγματα δεν παίζουμε, ούτε δοκιμάζουμε, αλλά με ταπείνωση, με εμπιστοσύνη στο Θεό, ενεργούμε σύμφωνα με την απόλυτη οδηγία και διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό ο Θεός να μας φυλάει όλους μας, αλλά να ξέρουμε κιόλας με τα πάσης βεβαιότητας και με εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού ότι Αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από Αυτόν που κατοικεί και κυβερνάει τον κόσμο. Αυτός που κατοικεί μέσα μας, γιατί είμαστε ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας, Αυτός λοιπόν που κατοικεί μέσα μας σε Αυτόν τον Ναό του Θεού είναι η Τριάδα, η Ομοούσιος και η Αχώριστος, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ο άνθρωπος ζει με αγιασμό, ξεχωρισμένος από τον κόσμο και νεκρός για τον κόσμο, ορθοτομώντας το λόγο της αληθείας, σπουδάζει δηλαδή να παραστήσει τον εαυτό του δόκιμο εις τον Θεό, εργάτη, ανεπέσχυντο, αγιασμένο και ορθοτομώντα το λόγο της αληθείας, είναι αυτός στον οποίον ο Θεός βλέπει έναν αξιόπιστο συνεργάτη, έναν αξιόπιστο δούλο, έναν αξιόπιστο πραγματικά άνθρωπο του Θεού. Αυτό λοιπόν όλο έγινε γνωστό σε όλη την Ασία και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες, τους κατοικούντας εν Εφέσο, ώστε το αποτέλεσμα των δυνάμεων του Πνεύματος του Αγίου είναι να πέσει φόβος Θεού επάνω σε όλους αυτούς και να μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχονται εξομολογούμενοι και φανερώνοντες τας πράξεις αυτών. Είναι οι ομολογίες που κάνουμε, είναι η εξομολόγηση που κάνουν τα παιδιά του Θεού όταν έρχονται στην Εκκλησία και έρχεται ο Θεός και τους συγχωρεί και τους ελευθερώνει. Και πολλοί δε μάγοι, βλέποντας την ισχύ του Αποστόλου Παύλου εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου, βλέποντας την πλήρη και τέλεια αδυναμία των πνευμάτων της πονηρίας μπροστά στην Εκκλησία του Θεού, στους δούλους του Θεού, στους εργάτες του Ευαγγελίου, αναγνώριζαν ότι δεν είναι η δύναμη η μεγάλη τα πνεύματα της πονηρίας, αλλά η δύναμη στη μεγάλη είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Έφεραν λοιπόν τα βιβλία της μαγείας τους, τα έκαιγαν και μάλιστα αρρύθμισαν και τα στιμάς αυτών και βρέθηκε το υπερβολικό ποσόν 50.000 αργυρίου. Και προσέξτε αδερφοί αγαπητοί, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν τα πούλησαν για να κερδοσκοπήσουν καθώς απομακρύνονταν από το ψεύδος, αλλά τα έκαψαν στο όνομα του Χριστού, με αποτέλεσμα αυτή η εκκλησία στην Έφεσο, όπου από αυτή την εκκλησία δημιουργήθηκαν τουλάχιστον άλλες εκκλησίες 6, όπως φαίνονται στην Αποκάλυψη, αλλά και πολλές άλλες συναθρήσεις φαντάζομαι σε όλη την Ασία, ως το Λόγος του Θεού λέει ούτως κρατεώς ύφξανε και ίσχυε ο Λόγος του Κυρίου. Ήταν λοιπόν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, μία εκκλησία Πνεύματος Αγίου, ένα κίνημα
που ξεκίνησε από λιγοστούς 120 άντρες και γυναίκες, εκεί επάνω στο ανώγιο της Πεντηκοστής, και στη συνέχεια με κήρυγμα και λόγο Θεού δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, συμμαρτυρούντος του Ιησού Χριστού εις το κήρυγμα αυτόν δια σημείων τεραστίων και θαυμάτων, ο Θεός κατάφερε να επεκτείνει τη Βασιλεία των Ουρανών σε χιλιάδες ανθρώπους, σε ολόκληρη την Οικουμένη, ώστε έγινε αυτό το οποίο προεφύτευσε ο Ιωήλ, ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν, και θέλω συμπροφητεύσει όχι σε μερικούς διαλεκτούς, σε όλους που θα ζούνε εκείνη την εποχή και θα δεχτούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Επί πάσαν σάρκαν και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και θυγατέρες σας μέσα στην Εκκλησία και όχι μόνο, οι νεανίσκοι σας θα βλέπουν οράσεις, οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια. Όμως, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία πραγματικά μεγαλούργησε δια Πνεύματος Αγίου μέχρι το 70 περίπου μετά Χριστό και στη συνέχεια, αλλά οι προφητείες, το σχέδιο του Θεού ήταν ότι αυτές οι τεράστιες δυνάμεις Πνεύματος Αγίου θα αρχίσουν σιγά σιγά να σβήνουν, και ήρθε η μεγάλη αποστασία σε όλη την ανθρωπότητα. Ποια πλέον οι άνθρωποι κατάντησαν τυπικοί, έπαψαν να υπάρχουν Απόστολοι προφήτες, έπαψαν να υπάρχουν Ευαγγελιστές, έπαψαν να υπάρχουν διδάσκαλοι και ποιμένες, γιατί ο καιρός της αναζωπήρωσης της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας πέρασε και πλέον δημιουργήθηκαν κατεστημένα θρησκευτικά, σιγά σιγά αποστατημένα, μπήκανε μέσα άλλα Ευαγγέλια, παραδόσεις ανθρώπινες, επειδή δεν υπήρχαν οι δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου, αντικαταστάθηκαν από ανθρώπινες προσπάθειες. Την Εκκλησία πια δεν τη διοικούσε ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου, αλλά οι άνθρωποι που έβαλαν μέσα ιεραρχία στους πρεσβύτερους και στους δούλους, ιεραρχία ανθρώπινη, έμοιασαν με το κατεστημένο το πολιτικό της εποχής εκείνης, και ακόμη και στα ενδύματά τους έβγαλαν καινούργιες τρομακτικές αιρέσεις που δεν θα ασχοληθούμε τώρα, αλλά όμως το όνομα του Ιησού Χριστού υπήρχε, καθώς ήταν γεγραμμένο, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, και πέρασαν τα 2000 χρόνια μέχρι να έρθει και πάλι η εκπλήρωση της προφητείας του Ιωήλ, ο οποίος έλεγε και έγραψε και είπε για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και τα τέκνα της Ιών χαίρεται και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας. Ποια Σιών? Ιδού εις όρος Σιών προσήλθετε, τη Νέα Ιερουσαλήμ, και προφητεύει απόλυτα ευκρινός και έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος, και προφητεύει και για τη συνέχεια, και θέλει βρέξει εν τεσσεσχάτες ημέρες εις εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον, καθώς το πρώτερον. Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, έφτασε το πλήρωμα του Θεού, του χρόνου του Θεού, και γύρω στα 1900, γύρω στα λίγο πριν και λίγο μετά, ξαφνικά, ξέχασα να πω, το 1600-1700 δημιουργήθηκε η πρώτη μεταρρύθμιση με τον Λούθυρο, τον Καλβίνο, ένα θαυμαστό και μεγάλο έργο. Οι άνθρωποι ξαναπήραν πίσω στα χέρια τους το Ευαγγέλιο, άρχισαν μεταφράσεις, γιατί μέχρι τότε απαγορεύονταν οι λαϊκοί να διαβάζουν τη Γραφή,
πήραν στα χέρια τους οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού, άρχισε να, ο Θεός και πάλι να αναγεννάει, άρχισε ο Θεός να δημιουργεί εκκλησίες, εκκλησίες σαν του Απολλώ τη διδασκαλία, δηλαδή με ζέοντες κατά το πνεύμα λόγιοι άνθρωποι, γιατί όλοι αυτοί σαν λόγιοι άνθρωποι οι περισσότεροι. Όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, καθώς είχε προφητευθεί στις αρχές του αιώνα αυτού, το 1900 λίγο πριν και λίγο μετά, σε διάφορα μέρη, όχι πολλά, 2-3, κάπου στον Κάφκασο, στην Ιουαλία, ιδιαιτέρως δε στην Αμερική, στην Ασούζα, ήρθε η τελευταία αναζωπήρωση, η αναζωπήρωση των Εσχάτων ημερών. Και εκεί στην Ασούζα δημιουργήθηκε το κίνημα της Πεντηκοστής. Πεντηκοστή ήταν μια επανάσταση σε όλα τα χριστιανικά δεδομένα και καταστημένα. Δεν κράτησε πολύ αυτή η πρώιμος βροχή των Εσχάτων ημερών. Από το 1900 περίπου μέχρι το 1930 κράτησε, αλλά σε αυτά τα λίγα χρόνια κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη και το κίνημα της Πεντηκοστής έγινε η μεγαλύτερη εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Πολλά πια εκατομμύρια, κάπου άκουσα, δεν είμαι σίγουρος, ότι σήμερα η Πεντηκοστή σε όλο τον κόσμο έχει ξεπεράσει το 1 δις, αλλά δεν είναι θέμα αριθμών, είναι θέμα κινήματος Πνεύματος Αγίου. Όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία δια Πνεύματος Αγίου κηρύχθηκε μέσα στους ειδωλολάτρες το όνομα του Ιησού Χριστού και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και στάθηκε η Εκκλησία, ώστε απετέλεσε κάποια στιγμή το 25% παγκοσμίως του παγκόσμιου πληθυσμού. Έτσι και στις έσχατες ημέρες το κίνημα της Πεντηκοστής μέσα σε λίγα χρόνια κήρυξε ένα καινούργιο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο των Χαρισμάτων, το Ευαγγέλιο των Δυνάμεων του Πνεύματος του Αγίου, και μέσα σε λίγα χρόνια, λιγότερο από 30, όλος ο κόσμος γνώριζε πια, γιατί παντού είχε δημιουργήσει ο Θεός πυρήνες, εστίες, θυσιαστήρια της Πεντηκοστής. Σε όποιο μέρος του κόσμου και αν έχω πάει, δεν έχω πάει σε πάρα πολλά, αλλά έχω πάει σε αρκετά, εκείνο που διεπίστωνα ήταν το Foundation, πότε δημιουργήθηκε η Εκκλησία και γράφαν όλοι αυτό το καταπληκτικό 1920, 1921 ή 1922 ή 1923. Κάπου εκεί. Απίστευτο έργο, το έργο της Πεντηκοστής. Πώς εξαπλώθηκε μέσα σε τόσο λίγα χρόνια, μα σε όλο τον κόσμο. Αμερική, Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο. Γιατί είναι έργο Θεού. Και εκείνο που περιμένουμε τώρα είναι, αφού έλαβε χώρα η πρώιμος βροχή στις αρχές του αιώνα μας, περιμένουμε τώρα η πρώιμος βροχή των Εσχάτων ημερών, περιμένουμε τώρα και την όψιμο βροχή των Εσχάτων ημερών, όπου θα ολοκληρωθεί και θα τελειώσει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και πάλι δια Πνεύματος Αγίου. Θέλω να ανοίξουμε λίγο τις γραφές μας. Στη σελίδα 1068 να διαβάσουμε από το ΙΒ25 τον προφητικό λόγο της Καινής Διαθήκης για το μέλλον, το οποίο έρχεται και μάλιστα είναι πλησίον. Διαβάζω από το 25 εδάφιο. Προσέχετε, 25 εδάφιο, ΙΒ κεφάλαιο, επιστολή προς Εβραίους. Σελίδα 1068. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε το λαλούντα, αφού προηγούμενα μίλησε ότι εσείς προσήλθετε εις όρος Σιών, εις την πόλη του Θεού του Ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν τους ουρανείς. Στο 25 εδάφιο λέει,
Προσέχετε λοιπόν, μην καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν απέφυγον, καταφρονήσατε στον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς, αν αποστραφόμεν, το λαλούντα προς ημάς από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή τη γήνε σάλευσε τότε στην Παλαιά Διαθήκη, τώρα δε υπεσχέθη ότι μη αίτη άπαξ, μία φορά ακόμη, δεν θα υπάρξει άλλη. Έτι άπαξ, εγώ ο Θεός, σύω, όχι μόνο την γην, αλλά και των ουρανών. Και το δε έτι άπαξ, δηλαδή μια φορά και τελευταία, δειλεί των σαλευωμένων όλων την μετάθεση ως χειροποιήτων, δια να μείνωσι τα μη σαλευόμενα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι είδους αναζωπήρωση θα είναι, η αναζωπήρωση της όψιμης βροχής των εσχάτων ημερών. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευθον, ας κρατώμεν την χάριν δια της οποίας λατρεύομεν ευαρέστως τον Θεόν με σέβας και με βλάδια. Και περί αυτής της τρομακτικής αναζωπήρωσης την οποία προφητεύει ο Απόστολος Παύλος, μας αναφέρει περιγραφικότατα και αναλυτικότατα ο Ισαΐας ο προφήτης, και θέλω να το δούμε αγαπητά μου αδέλφια σε δύο εδάφια, σε δύο μέρη του γραφείου Ισαΐας, σελίδα 621. Αναφέρει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι εν τες εσχάτες ημέρες, στο δεύτερο κεφάλαιο του το δεύτερο εδάφιο, εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορφής των ωραίων και υψωθεί περάνω όλων των βουνών. Θα σαλευθούνε, μάλλον θα καταργηθούνε, θα γκρεμίσουνε τα σαλευόμενα, και μόνο τα ασάλευτα που είναι το όρος του οίκου του Κυρίου θα φανεί στην κορφή και πάνω από όλα τα όρη. Και το αποτέλεσμα, και όλα τα έθνη θα σειραίουνε σε αυτό το όρος, και πολλοί λαοί θα πηγαίνουνε και τι θα λένε, έλθετε και ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ, και θέλει διδάξει ημάς τα σωδούς αυτού και θέλομεν περιπατήσει εν της τρίβης αυτού. Και ακόμη πιο λεπτομερός πάλι ο Ισαΐας ο προφήτης στη σελίδα 638 περιγράφει όχι για αυτό το όρος και ποιοι θα έρχονται, αλλά για αυτό το όρος και τι θα συμβαίνει πάνω σε αυτό το όρος. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει το Πνεύμα το Άγιο για το όρος το μεγάλο των εσχάτων ημερών που θα υψωθεί από τον Θεό πάνω από όλα τα σαλευόμενα, και θα εισέρχονται οι λαοί και τα έθνη ζητώντας την γένουσα διδασκαλία, και γι' αυτό το όρος περιγράφει πάλι ο Ισαΐας ο προφήτης δια Πνεύματος Αγίου το τι θα συμβαίνει σε αυτό το όρος, στη σελίδα 638, στο ΚΑΕΠΣΙΛΟΝ κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο, και διαβάζω αναλυτικά. Και επί του όρους τούτου που περιγράψαμε, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμεις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχία από ίνων εν την τριγή αυτών, και παχαίων μεστών μυελού από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Μια μεγάλη ευλογία, ένα μεγάλο συμπόσιο, ένα μεγάλο φαγοπότη πνευματικό μέσα σε αυτό το όρος. Αλλά όχι μόνο, μετά την ευλογία. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει, θα καταργήσει ο Κύριος το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι και καλυμμένο εις τους ανθρώπους οι οποίοι απίστων όντων ο διάβολος ετύφλωσε το νου. Σε αυτό όμως το όρος, όταν θα αρχίσει η ευλογία, θα καταργηθεί η απιστία, και εξ κατάργησης της απιστίας θα καταργηθεί μέσα σε αυτό το όρος το κάλυμα, αλλά και ο περικαλύπτων και ο διάβολος. Και στο 8 εδάφιο, το εκπληκτικό αυτό εδάφιο,
και θέλει καταποιεί τον θάνατον ενίκη, για το οποίο αυτό εδάφιο ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους, και αν θέλετε να το δούμε μαζί στο ΙΕ κεφάλαιο, προς Κορινθίους ΙΕ κεφάλαιο, λέει στη σελίδα 1017. Δεν θα το διαβάσω από την αρχή, αλλά συγγνώμη, σελίδα 1019. Διαβάζω από το 53 εδάφιο. Όχι, από το 50, από το 51 θα διαβάσω, δεν πειράζει όλο. «Ιδού», λέει ο Απόστολος Παύλος, «μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν, δεν θέλω μεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλω μεν μεταμορφωθεί. Αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας που είναι μυστήριο. Εν μια στιγμή ερυπεί εφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγη του Θεού. Διότι θέλει σαλπίσει ο Θεός και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο πρέπει να ενδυθεί αθανασία». 54 εδάφιο. «Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος εν το Ισαΐα το προφήτη, κατεπόθει ο θάνατος ενίκη». Περιγράφει λοιπόν με απόλυτη ακρίβεια ο λόγος του Θεού, ο προφητικός, από τον Ισαΐα τον προφήτη, τι θα συμβεί που θα τελειώσει με την αρπαγή της Εκκλησίας, και επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα είναι αυτή που θα πραγματοποιηθεί, θα εκπληρωθεί ο γεγραμμένος προφητικός λόγος, κατεπόθει ο θάνατο, θέλει καταποιεί τον θάνατο ενίκη. Και συνεχίζω πάλι από τον Ισαΐα τον προφήτη πως περιγράφει τα μετά της αρπαγής για τους πιστούς, και ο Κύριος, είμαστε σελίδα 638 στο 8 εδάφιο του ΚΕ κεφαλαίου, ξαναδιαβάζω, θέλει καταποιεί τον θάνατο ενίκη αφού καταργήσει τον διάβολο που περικαλύπτει και καλύπτει με απιστία, θέτοντας το κάλυμα της απιστίας στους ανθρώπους, αφού το καταργήσει ο Θεός τον διάβολο και το κάλυμα σε αυτό το όρος, τότε στο 8 εδάφιο θέλει καταποιεί τον θάνατο ενίκη, και ο Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα πάντων των προσώπων. Εδώ τώρα είναι η παρηγοριά του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός θα σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων, που σημαίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή θα έχουμε δάκρυα, αδελφοί. Θα έχουμε πόνο, θα έχουμε αγώνα, θα έχουμε ονειδισμό. Θα περπατάμε στη στενή και τεθλιμμένη οδό. Μόνο με την αρπαγή της Εκκλησίας θα σπογγίσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός τα δάκρυα από τους πιστούς, θα εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από υπάσης της γης, θα έχουμε όνειδος, θα ονειδιζόμεθα. Εκείνο δε που μου κάνει εντύπωση τις έσχατες αυτές οι μέρες είναι ότι διαβάζω διάφορους εκκλησιαστικούς, εκκλησιαστικά μέσα από τις μεγάλες εκκλησιαστικές εκκλησίες της ανθρωπότητος, έχουν έναν αγώνα με συνδιασκέψεις, με συνόδους, με διδασκαλίες εναντίον της Πεντηκοστής. Και εγώ βλέπω τον εαυτό μας και λέω, εμάς φοβόνται. Εσάς φοβόνται. Αστείο είναι. Δεν είναι καθόλου αστείο. Ο διάβολος σας φοβάται. Γιατί είναι ο Ιησούς Χριστός εδώ. Γιατί είστε δυνατοί, ενισχύει και εν πνεύματι Αγίων. Ο διάβολος φοβάται. Αλλά ο Κύριος θα επιτίμησε το διάβολο. Θα τον επιτιμήσει το διάβολο και θα δοξάσει την εκκλησία του, θα δοξάσει το όνομά του και θα έρθει να μας παραλάβει. Αμήν. Αλληλούια. Γι' αυτό έχουμε χαρά, αδελφοί. Γι' αυτό έχουμε χαρά. Αλλά αυτή η χαρά πρέπει να μετατρέπεται, να μετατραπεί σε ευθύνη, σε ευθύνη αγιασμού. Καθώς είπε ο Χριστός, προσεύχεστε, προσέχετε, αγρυπνείτε,
σε ευθύνη αγιασμού, καθώς είναι γεγραμμένο Άγιοι γίνεστε, καθώς ο Θεός είναι Άγιος, και να ξέρουμε ότι στην ανθρωπότητα σήμερα τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, και αυτό που φοβόνται και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την ανθρωπότητα είναι δύο τραγικές καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι απομακρυσμένες, είναι πιθανές, πιθανότατες και σίγουρες. Η πρώτη είναι το κοινωνικό κράχ. Τι θα πει κοινωνικό κράχ? Όταν η ανεργία φτάσει σε επίπεδα υψηλά, όταν πλέον οι άνθρωποι θα είναι στην απελπισία να μην έχουν το καθημερινό φαΐ, όταν οι μισθοί θα είναι ανίκανοι να καλύψουν οικογένειες και παιδιά, τότε πάβει να υπάρχει τάξης. Και το κοινωνικό κράχ είναι ζούγκλα. Δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει στρατός, δεν υπάρχει ασφάλεια. Ο λαός γίνεται όχλος, συμμορίες, είναι η ζούγκλα του ισχυροτέρου, η οποία δημιουργείται με την αύξηση, όπως είπαμε, της ανεργίας, τη φτώχεια και την πείνα, που όταν η ανεργία φτάσει στην Ελλάδα, σκεφτείτε ότι είμαστε σήμερα στο 28%. Δηλαδή, ανθρωπίνως είναι πολύ κοντά, γιατί πάνω από το 35-40% δημιουργείται κοινωνικό κράχ. Γι' αυτό τρέμουν όλοι. Και μετά ή πριν, συνήθως μετά από το κοινωνικό κράχ, έρχεται και το οικονομικό κράχ, που δεν θα υπάρχουν πια ούτε για τους λίγους, γιατί με το κοινωνικό κράχ υπάρχουν για τους λίγους, οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν μπράβους να τους προστατεύουν. Το οικονομικό κράχ όμως δεν υπάρχει ούτε για τους λίγους τρόφιμα, οπότε εκεί είναι η κατάσταση εντελώς ανεξέλεκτη. Εγώ θυμάμαι, θα πάρω λίγα λεπτά, συγχωρέστε με, αλλά θέλω να τελειώσω σήμερα με τη χάρη του Χριστού. Θυμάμαι όταν είχα πάει το 91 περίπου σε μια γειτονική χώρα, να μην λέμε ονόματα, ήταν η εικόνα τρομακτική. Και δεν είχε φτάσει ούτε στο κοινωνικό κράχ, ούτε στο οικονομικό κράχ. Υπήρχε πείνα όμως, ανεργία γύρω στο 30%. Τα αυτοκίνητα στο δρόμο ήταν όλα εγκαταλελειμμένα, γιατί δεν υπήρχε βενζίνη. Τα μπακάλικα, τα μανάβικα και όλα τα μαγαζιά ήταν κλειστά, όπως και εδώ κλείνουν συνέχεια. Οι άνθρωποι απελπισμένοι, αν και υπήρχε γεωργία και κτηνοτροφία σε αυτό το κράτος, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει, όταν μας φιλοξένησε μια οικογένεια αδελφών, πολύ καλών αδελφών που είχαμε πάει, έβγαλαν από την κατάψυξη κόκαλα από κοτόπουλο, τα έβρασαν και μας έδωσαν να φάμε σούπα. Αυτά βέβαια είναι προεόρτια. Εκεί όμως ανέκαμψαν. Το κοινωνικό λοιπόν και το πολιτικό κράχ, το οικονομικό κράχ και πολιτικό είναι, είναι κάτι όμως που ευχαριστούμε το Θεό, μέσα από τη Γραφή φαίνεται ότι δεν θα γίνει πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Κύριος και την Ελλάδα θα τη φυλάξει. Μας περνάει από αυτή την ταλαιπωρία, από την ιδεολολατρία, την αμαρτία, την ασέβεια, αλλά είναι ο καιρός που θα δοξαστεί ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό έχουμε ευθύνη και υποχρέωση αγιασμού με ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αμήν, αδερφοί. Και θέλω να σας διαβάσω πώς περιγράφεται το κοινωνικό κράχ μέσα στην Αποκάλυψη. Είναι στη σελίδα 1090, που δεν θα έλθει όμως στις μέρες μας,
είναι στο έκτο κεφάλαιο που έχει προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας, έχει αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες, γιατί το δευτερόλεπτο που η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες είναι το αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, που δεν θα υπάρχει ούτε ένας πιστός. Και διαβάζω κεφάλαιο 6, 3 εδάφιο, να δούμε πρώτα, γι' αυτό πιστεύω ότι πρώτα έρχεται το οικονομικό κράχ και ύστερα, συγγνώμη, το κοινωνικό και ύστερα το οικονομικό. «Και ότι άνοιξεν τη δευτέρα σφραγίδα, άκουσα τον δεύτερο ζώον λέγον έρχου και βλέπε. Και εξήλθεν άλλος ύπος κόκκινος, και στον καθήμενον από αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από της γης και να σφάξον συν αλλήλους και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη». Αναρχία πλήρης. Ζούγκλα. Και στη συνέχεια η τρίτη σφραγίδα, το οικονομικό κράχ. «Και ότι ίνιξε την τρίτη σφραγίδα, ήκουσα το τρίτο ζώο λέγον έρχου και βλέπε, και είδον και ειδού ύπος μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε ζυγαριάν εν τη χειρή αυτού, και ήκουσα φωνή εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσα μία χήνη ξύτου δια ένα δινάριον και τρεις χήνικες κριθής δια ένα δινάριον και το έλαιον και τον ίνον μη βλάψεις». Εδώ αρχίζει η πείνα, και αν συνεχίσουμε και στην τέταρτη, στην επόμενη σφραγίδα, 7 εδάφιο, τότε πια μπαίνει η συνέχεια της οργής του αρνίου. «Και εσύ, και ότε ίνιξε τη σφραγίδα την τετάρτη, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσα έρχου και βλέπε, και είδον και ειδού ύπος οχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτό ονομάζεται θάνατος και άδης, οικολούθη μεταυτού και δόθη σε αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης να θανατωθώσει με ρομφαία, με πείνα, με θάνατο και με τα θηρία της γης». Είναι οι συνέπειες του κοινωνικού και του οικονομικού κράχ. Θάνατος, πείνες. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, γιατί αυτό το οποίο πιστεύαμε και πιστεύουμε, ότι η αρπαγή θα γίνει πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, αυτό το οποίο πιστεύαμε και πιστεύουμε και κηρύταμε και κηρύττουμε, ότι μετά την αρπαγή δεν είναι η δοκιμασία της Εκκλησίας, αλλά είναι η οργή του Θεού επί τον σύνολο των ανθρώπων της ασεβίας και της αμαρτίας, είναι μια πραγματικότητα και μας δίνει την ελπίδα, ώστε βλέποντας πάντα ταύτα να ανακύψουμε τα σκεφαλάς μας, γιατί πλησίον είναι το τέλος, να σπουδάσουμε εις την ενότητα της πίστεως και στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, αδερφοί. Αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους σε καθαράς καρδίας, πίστεως ανυποκρίτου. Μη βλέπετε στα σαλευόμενα, θα γκρεμιστούνε όλα. Το βλέμμα μας να στρέψουμε στα ασάλευτα που θα υψωθούνε και θα δοξαστούνε. Μη λυπάστε για τα σαλευόμενα που γκρεμίζουνε, είναι να γκρεμιστούνε. Εμείς θα βλέπουμε στα ασάλευτα που παρακυρίου είναι να δοξαστούνε. Αμήν, αδερφοί. Αλλά ποτέ να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου. Ας αποφασίσουμε λοιπόν να συγκατοικούμε εν ομονία οι αδελφοί μέσα στον οίκον του Θεού, που είναι καλών και τερπνών, αλλά και εκεί είναι προσδιορισμένο από το Θεό η ευλογία. Μην ακούτε φωνές, μην ακούτε και μη φοβάστε, γιατί Κύριος ο Θεός είναι μεθυμών. Μη φοβάστε, μην αγωνιάτε. Ο Κύριος λέει, δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο και το παιδί του να ζητάει άρτο. Μη φοβάστε. Η Εκκλησία, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, είχε πείνα, αλλά ποτέ δεν πείνασαν και δεν πέθαναν από την πείνα κανένας αδελφός. Εμάς μας φυλάει ο Θεός. Μας προστατεύει ο Θεός. Εάν είμαστε με τον Κύριο. Αν επιστρέφουμε στο Θεό. Η σωτηρία μας είναι ο αγιασμός μας.
Πίστης λοιπόν στον Ιησού Χριστό, ελπίδα ότι ο Κύριος έρχεται να μας σώσει και αγάπη που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Εύχομαι σε όλους μας, σε όλους σας, να μας αξιώσει ο Θεός, αγαπημένοι, ενωμένοι, με μια γνώμη, με ένα πνεύμα, με μια πίστη, να φτάσουμε την ώρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού και όλοι μαζί, μαζί με όλους αυτούς που πρόκειται να φέρει ο Κύριος, τους συγγενείς μας, τους γνωστούς μας, γιατί είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, πίστευσε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Αλλά η πίστη μας δια Πνεύματος Αγίου, η ελπίδα μας δια Πνεύματος Αγίου και η αγάπη μας δια Πνεύματος Αγίου. Ας έχει δόξα το όνομα του Ιησού Χριστού πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.